Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα tutorial. Tutorial σημαίνει ένα βίντεο το οποίο θα δώσει πρακτικές οδηγίες σε αυτή την περίπτωση για το πώς να αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιος που μας στέλνει μηνύματα είτε στα social media είτε στις εφαρμογές γνωριμιών δεν είναι αληθινό πρόσωπο, αλλά είναι ένας απατεώνας σχέσεων, είναι κάποιος ο οποίος κρύβεται πίσω από ψεύτικες πληροφορίες προσπαθώντας να μας παρασύρει για να αποσπάσει συνήθως χρήματα. Σας έχω ξαναπεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο στο YouTube στα αγγλικά που έχουν στον τίτλο τη λέξη catfishing, που catfishing σημαίνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι αυτοί που λένε πως είναι, είναι στην ουσία λοποδίτες, έχουν ως επάγγελμα να δημιουργούν δεκάδες ψεύτικα προφίλ και να στέλνουν μηνύματα σε πολλούς ανθρώπους προκειμένου να βρουν θύματα στα οποία να πουλήσουν ψεύτικο έρωτα και αγάπη και να τους αποσπάσουν χρήματα μετά. Λοιπόν, χρησιμοποιώ το λογισμικό του OBS Studio, το κατέβασα τώρα στον καινούργιο υπολογιστή, για να μπορώ να σας δείχνω παράλληλα και τις εικόνες. Βλέπετε εδώ μια εικόνα, η οποία είναι απεικόνιση οθόνης από το Messenger της σελίδας μου στο Facebook, της σελίδας Θεκλά Πετρίδου. Λοιπόν, είμαι βέβαιη ότι πρόκειται για απατεώνα σχέση. Ότι πρόκειται για con artist. Ότι πρόκειται για catfishing. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν στο Messenger της σελίδας με αυτό το μήνυμα. Λέει ο Ιωσήφ Αλέξανδρος, έχει τη φωτογραφία κάποιου που φαίνεται ένας γοητευτικός άνδρας και γράφει, μου γράφει σήμερα το πρωί, πω, είσαι τόσο χαριτωμένη, σου εύχομαι καλή κυρακή και να χαρείς τη γιορτή του Χριστού. Μόλις βλέπω αυτό το μήνυμα, το είδα απόψε. Λέω, αυτό θα είναι κανένας απατεώνας σχέσεων, γιατί είναι ξεκάθαρο, ότι τα ελληνικά δεν είναι η μητρική του γλώσσα, σε καμία περίπτωση, και ότι αυτά που γράφει, τα γράφει σε μια ξένη γλώσσα και μεταφράζει μέσα σε Google Translator αυτά που θέλει να πει. Άρα έχει σταλεί αυτό στις 10.30 το πρωί. Εγώ δεν το βλέπω γιατί έχω πολλά messengers. Έχω 3 προφίλ στο Facebook και 2 σελίδες, 5 messengers. Το Instagram 6 messengers. Το LinkedIn 7 messengers. Το Twitter 8 messengers. Το WhatsApp 9 messengers. Το Viber 10 messengers. Λοιπόν, δεν το βλέπω. Και μου στέλνει ξανά στις 19 και 7. Καλώς ήρθατε. Πώς περνάτε το βράδυ της Κυριακής? Λέω, τι ωραία. Ας απαντήσω και να το ψάξω το ζήτημα, ευκαιρία να κάνουμε ένα tutorial. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο slide. Είπαμε στο πρώτο slide, σας δείχνω slides εδώ πέρα. Εγώ ρώτησα τι κάνετε και μου γράφει. Είμαι εντάξει, ήθελα απλώς μια υγειονομική περίθαλψη απόψε, για να ελέγξω τους τραυματισμένους ασθενείς και τους έδωσα κάποιο δώρο και πριν επιστρέψω στο σπίτι μου τώρα και βάζει και ένα χεράκι. Ξεκάθαρα Google Translate αυτό. Ξεκάθαρα. Του γράφω κι εγώ, δεν κατάλαβα. Μου απαντάει. Πες μου από πού είσαι. Είσαι από το Βόλο, είσαι από το Βόλο ή την Αθήνα, είσαι από τη Σάμο. Και μου βάζει και μια ελληνική σημαία, έτσι. Επειδή έχει ελληνικό όνομα, είναι Έλληνας. Ενώ ότι βγήκα έξω, είχα τηλέφωνο και πήγα επίσης στην υγειονομική περίθαλψη για να ελέγξω μερικούς άρρωστους στο νοσοκομείο. Του γράφω κι εγώ, είσαι γιατρός? Μου απαντάει αυτός ο λεγόμενος, ο υποτιθέμενος Ιωσήφ Αλέξανδρος. Ναι, και τι κάνεις για να ζήσεις? Φαντάζομαι εμένα ρωτούσε. Εγώ όταν το διάβασα λέω, τι κάνει κανείς για να ζήσει? Τι κάνω εγώ για να ζήσω? Και είναι Έλληνας και είναι γιατρός. Και είναι στο Facebook και δεν μου γράφει στο Messenger της σελίδας και δεν βλέπει τι κάνω για να ζήσω. Του λέω, και πόσο ετών είστε? Είμαι 60 ετών και εσύ? Του λέω 47, μου βάζει καρδούλα στο 47 και του γράφω. Είδες που κατάλαβα πως είσαι ηλικιωμένος από τον τρόπο που γράφεις? Φυσικά από τον τρόπο που γράφει δεν κατάλαβα πως είναι ηλικιωμένος. Κατάλαβα ότι είναι κονάρτης, αλλά το γράφω επίτηδες. Αγαπητέ μου, μου γράφει, να το λάθος γένος που είναι το Google Translation. Είσαι όμορφη. Δεν μοιάζεις με μια γυναίκα 47 ετών. Ναι.
Φαίνεσαι τόσο νέα και ελκυστική όσο μια 35χρονη. Κάνε όμορφη, ναι. Είναι translation αυτό το πράγμα. Συνεχίζει να μου πουλήσει το παραμύθι. Μεγάλωσα στην Αμερική, σπούδασα στην Αμερική, έχω ένα σπίτι στην Αμερική, αλλά η μαμά μου mansion είναι στο Βόλο Ελλάδα. Φαντάζομαι ήθελε να πει, η μαμά μου έχει ένα mansion, έχει μια έπαυλη στην Ελλάδα στο Βόλο. Λοιπόν, είμαι ο Άλεξ Τζόζεφ από το Βόλο στην Ελλάδα, αλλά είμαι σε συμβόλαιο με το τμήμα διατήρησης της ειρήνης στον ΗΠΑ, ως ορθοπαιδικός χειρουργός στη Συρία λόγω του πολέμου εκεί. Κατά τα άλλα, στο προφίλ που πήγα και το βρήκα, λέει ότι είναι στη ΣΑΜ. Πώς σε λένε και από πού είσαι, αγαπητέ? Πάλι λάθος γένος. Ξέρει ότι μιλάει σε γυναίκα και γράφει στο αρσενικό γένος. Α, έλα μου, του λέω εγώ. Πω, 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 και δεν κατάλαβα πως είσαι corn artist. Πώς, μου λέει. Α, δεν έχω βάλει την άλλη φωτογραφία, στην οποία μου έστειλε έναν αριθμό τηλεφώνου ελληνικό. Μου λέει πώς, μου γράφει έναν αριθμό τηλεφώνου ελληνικό και επικοινωνήστε μαζί μου, μου λέει, στον ελληνικό μου αριθμό Viber. Α, του λέω, προχωρήσατε δηλαδή, μπράβο, μπράβο, εννοώντας ότι αυτός ο οποίος είναι con artist, συνήθως είναι σε κάτι χώρες της Αφρικής, ξέρω εγώ στην... Ποια χώρα είναι που έχει πολλούς τέτοιους, στην Ιγυρία. Αλλά μπορείς να έχεις ένα φίλο σου στην Ελλάδα να πάρει έναν αριθμό τηλεφώνου, να φτιάξει ένα Viber και να το έχεις πάνω στο κινητό σου ή στο tablet σου ή στο laptop σου στην Αφρική που είσαι, που κάνεις τις αυτές. Οπότε του λέω εγώ, α, του λέω, προχωρήσατε δηλαδή, μπράβο, μπράβο. Δηλαδή για να γίνει πιο πιστευτή η απάτη, έχουν και Viber με αριθμούς ελληνικούς. Εγώ, επειδή δεν ήθελα να έχει τον αριθμό μου κανένας απατιώνας από τις χώρες εκείνες ή από οπουδήποτε, δεν πήρα τηλέφωνο τον αριθμό. Αν έπαιρνα τηλέφωνο τον αριθμό, είμαι σίγουρη πως δεν θα απαντούσε κανείς. Μπήκα όμως στο Viber και έψαξα με αυτόν τον αριθμό και βλέπω ότι έχει έναν τύπο με αυτή τη φωτογραφία. Φωτογραφία προφίλ. Ενεργής μου γράφει αυτός. Ο Θεός και η ψυχή μου, τι σημαίνει ενεργής. Φαντάζομαι εννοούσε είσαι ηθοποιός. Οπότε εγώ μπαίνω στο Facebook που έχει αυτός ο άνθρωπος, βρίσκω αυτή τη φωτογραφία, κάνω scroll στο Facebook, βρίσκω αυτή τη φωτογραφία, δείτε καλά τη φωτογραφία, εκεί 62 likes, εννοείξε, από ό,τι κατάλαβα κοιτάζοντας τα σχόλια, όλο ψεύτικα προφίλ είναι που βάζουν likes αυτούς, για να φαίνεται ότι είναι αληθινό προφίλ. Και μετά κάνω zoom τη φωτογραφία και βλέπω ότι ο άνθρωπος που είναι σε αυτή τη φωτογραφία είναι ένας Ιταλός γιατρός. Λέει Dr. Palermo Augusto. Δεν είναι ούτε Alex, ούτε Joseph. Γιατί αυτοί οι τύποι οι οποίοι κάνουν catfishing, οι con artists, οι απατεώνες σχέσεων, κλέβουν φωτογραφίες υπαρκτών προσώπων. Λοιπόν, και μπήκα λοιπόν στο προφίλ. Υπάρχει ένα προφίλ, αφού από αυτό το προφίλ μου έγραφε. Ιωσήφ Αλέξανδρος λέει το προφίλ, έχει μια φωτογραφία έτσι ενός γοητευτικού γιατρού, αυτός ο γιατρός είναι ωραίος ο Ιταλός. Έχει, λέει, δουλεύει στην εταιρεία National Military Spouse Network. Ό,τι να είναι πραγματικά. Δουλεύει στην εταιρεία National Military Spouse Network, πρώτα απ' όλα το εθνική εταιρεία γυναικών, στρατιωτικών, δεν είναι για γιατρούς. Λοιπόν, να το προφυλάκι του τύπου. Τόπος διαμονής Σάμος, λέει. Αυτός που ήταν γιατρός ορθοπαιδικός στη Συρία. Τόπος καταγωγής Βόλος. Του αρέσουν οι χειροτεχνίες, η μαγειρική, η ζαχαροπλαστική, πλέξιμο με βελονάκι, πλέξιμο, ζωγραφική, φωτογραφία, τηλεόραση, μουσική, διάβασμα. Έχει και highlights εδώ πέρα. Και έχουμε και έναν κοινό φίλο. Δεν θέλω να ξέρω ποιος είναι ο κοινός φίλος. Δεν δίνω προσωπικά δεδομένα εδώ, γιατί σας δείχνω ένα ψεύτικο προφίλ. Πάμε τώρα να δούμε τα stories του. 10 Αυγούστου έβαλε μια φωτογραφία της Παναγίας, είναι και θρησκευόμενο το αγόρι. 10 Αυγούστου επίσης έβαλε μια φωτογραφία κλεμμένη από αυτόν τον γιατρό τον Ιταλό, τον Κούκλο. Και επίσης 10 Αυγούστου έβαλε άλλη μια φωτογραφία κλεμμένη από αυτό το γιατρό. Αυτή είναι μια φωτογραφία που έχει βάλει randomly, έτσι τυχαία, στο Facebook. Όπως βλέπετε είναι μια φωτογραφία που δείχνει διάφορους στρατιωτικούς με κάτι παιδάκια που έχουν δώρα. Αυτές μπορείς να τις βρεις στο ίντερνετ πάρα πολύ εύκολα. Μπορούμε να κάνουμε reverse image search,
Δηλαδή να βάλουμε μια εικόνα στο Google Search και να μας δείξει πού έχει εμφανιστεί αυτή η εικόνα. Λοιπόν, οπότε τώρα βλέπετε ότι έχω μπει στο Google. Έχω μπει σε μια σελίδα η οποία ονομάζεται Google Images. Και θέλω να κάνω reverse search, search by image. Λοιπόν, θα ανεβάσω μια από αυτές τις φωτογραφίες, τις οποίες τις έχω εδώ στο φάκελο μετά μοντάζ. Αυτήν είπαμε τη φωτογραφία. Τη βάζουμε τη φωτογραφία. Αυτό είναι το reverse image search που το κάνεις από το images.google.com. Ανεβάζω αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία υπάρχει σε όλες αυτές τις ιστοσελίδες. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για μια φωτογραφία την οποία την έχει πάρει να αυτή εδώ. Kirtland Air Force Base, Αλαντάλο δηλαδή, 377 SFS με W's Visit Rio Rancho Elementary School. Από εκεί είναι αυτή η φωτογραφία. Άρα αυτή εδώ η φωτογραφία είναι από μια ιστοσελίδα του στρατού στο Βέλγιο. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτή είναι μια φωτογραφία που την έχει βάλει στο προφίλ του στο Facebook. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ο ίδιος γιατρός. Πρέπει να είναι κάποιος διάσημος Ιταλός γιατρός. Εδώ βλέπουμε ένα post που έχει κάνει 4 Δεκεμβρίου του 2021. Λέει, περνώντας μερικές καλές στιγμές με την καλύτερη μου φίλη Τζάκη και το στρατόπεδο μας. Να. Η καλύτερη του φίλη Τζάκη είναι αυτή εδώ. Και έχει 64 likes και 13 σχόλια. Αντιλαμβάνεστε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για ψεύτικο προφίλ. Μια άλλη φωτογραφία που έχει με το σκύλο, την οποία την έχει βάλει 4 Δεκεμβρίου του 2021 και σε αυτά τα ψεύτικα προφίλ δεν ποστάρουν καθημερινά. Μπαίνουν μια μέρα και κάνουν ένα photo dump, δηλαδή βάζουν κάμποσες φωτογραφίες και μετά το έχουν το προφίλ, πάνε από τα άλλα ψεύτικα προφίλ και σχολιάζουν και το έχουν το προφίλ εκεί πέρα για παγίδα. Πώς περνάνε έτσι οι μέρες, το ημέρες με ήττα, καλό Σαββατοκύριακο και μια κλεμμένη φωτογραφία του γιατρού, ωραίο σκύλο έχει ο γιατρός, ε. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι μια άλλη ανάρτηση, 17 Νοεμβρίου του 2021, που έχει πάρει αυτός ο τύπος μια φωτογραφία του γιατρού, ο οποίος κάπου βρίσκεται και κρατάει δύο ποτήρια με σαμπάνια και έχει έναν άλλον Ιταλό δίπλα του, όχι και τόσο ωραίο. Παιδιά, sorry, όλοι είμαστε όμορφοι, δεν το έχουμε ξαναπεί τώρα, πλάκα κάνω και λέω όχι τόσο ωραίο κλπ, που του βάζει σαμπάνια. Λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη ανάρτηση που είχε κάνει 7 Νοεμβρίου του 2021. Σίγουρα πρέπει να φάω το μεσημεριανό μου μετά τη δουλειά. Φτάστε. Μια άλλη ανάρτηση, 28 Αυγούστου του 2020, έχει μια όμορφη βραδιά και ένα όμορφο φεγγάρι να περνάτε όμορφα που και να βρίσκετε, φίλοι μου. Και είναι μια φωτογραφία αυτού του γιατρού που έχει βρει. Αυτός προφανώς ακολουθείτε τα social media του γιατρού και κλέβει φωτογραφίες. Όποτε ανεβάσει ο γιατρός, πάει αυτός και τις παίρνει. Εδώ, 24 Αυγούστου του 20, καλή εβδομάδα σε όλους. Βάζει μια φωτογραφία του γιατρού και μια της Παναγίας, έτσι για να είμαστε και καθολικοί, καλοί και πιστοί. Λοιπόν, αυτά. Τώρα έχουμε φτάσει στο αρχικό μήνυμα. Τελεία αυτό το slideshow. Λοιπόν, αυτός ο τύπος που μου έχει στείλει αυτά τα μηνύματα, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Μπορεί να είναι άντρας, μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι σε κάποια χώρα της Ελλάδος, σε κάποια χώρα της Ευρώπης, μπορεί να είναι σε κάποια χώρα άλλης Υπήρου. Σίγουρα είναι κάποιος ο οποίος είναι απατεώνας σχέσεων και δεν είναι το πρόσωπο το οποίο λέει ότι είναι σε αυτό το προφίλ. Ξεκάθαρα. Εννοείται ότι μπήκα και έκανα αναφορά στο προφίλ αυτό ότι παριστάνει κάποιον άλλον, ότι είναι ένα προφίλ spam, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αναφορά σε όλους αυτούς, σε όλα αυτά τα ψεύτικα προφίλ και να σβηστούν ως διαμαγείες. Πρέπει να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, να χρησιμοποιούμε την κρίση μας και να μην πιστεύουμε αυτά τα ωραία λόγια που λένε αυτοί οι τύποι. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες,
πάρα πολλές ιστορίες. Ένα λεπτό, θέλω να φαίνεται αυτό που λέει. Α, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες που μπαίνουν ανυποψίαστες γυναίκες και ανυποψίαστοι άνδρες. Μπορεί και σε social media, όχι απαραίτητα σε εφαρμογές γνωριμίας. Σας λέω αυτό, ήρθε στο Messenger στη σελίδα μου. Μπαίνουν στο Messenger, βρίσκουν μηνύματα από κάποιον ο οποίος είναι έτσι πολύ όμορφος στις φωτογραφίες, πολύ εμφανισίμος. Είναι πάντα γιατροί, είναι πάντα αεροπόροι, είναι πάντα έχουν έτσι ένα επάγγελμα το οποίο τραβάει και είναι ελκυστικό και σε αφήνει να πιστέψει ότι είναι και μορφωμένοι και ότι έχουν και πολλά χρήματα. Πουλούν παραμύθια. Κάνουν κομπλιμέντα. Του λέω, είδες που κατάλαβα πως είσαι ηλικιωμένος. Δεν μασάνε, γιατί δεν καταλαβαίνουν και τη γλώσσα κιόλας. Και αν το βάλει αυτό στο Google Translate, μπορεί να του βγάλει ηλικιωμένος, ότι τον είπα γέρο, μπορεί να του βγάλει μεγαλύτερος. Γράφουν ασυνάρτητα, γιατί δεν είναι τα ελληνικά η μητρική τους γλώσσα. Κάνουν κομπλιμέντα, κομπλιμέντα, κομπλιμέντα. Και προσπαθούν να δημιουργήσουν μία διαδικτυακή σχέση με έναν υποψίαστο άντρα, με μία ανυποψίαστη γυναίκα που βρίσκεται στην άλλη άκρη της οθόνης. Είναι οι λεγόμενοι con artists. Αυτοί οι τύποι, γιατί τα κάνουν αυτά τα ψεύτικα προφίλ? Γιατί προσπαθούν να πουλήσουν έρωτα σε ανθρώπους που έχουν μοναξιά, που είναι μόνοι, να τους πουλήσουν έρωτες και αγάπες, δεν θα βγουν ποτέ σε βιντεοκλήση, γιατί άμα βγουν σε βιντεοκλήση θα δούμε ότι δεν είναι αυτό το ίδιο πρόσωπο που δείχνει στις φωτογραφίες που χειρίζεται αυτό το λογαριασμό. Μπορεί να είναι και συμμορία και να παίρνουν και βάρδιες και κάθε φορά μιλάς και με διαφορετικό πρόσωπο. Μπορεί να βγουν στο τηλέφωνο μπορεί να βγουν, π.χ. στο Viber, ηχητική κλήση στο Viber. Ακούγεται από τη φωνή ότι η προφορά είναι ξενική και δεν είναι αμερικανική κλπ. Όμως πολλοί κόσμος την πατάει. Μπορεί να είναι κάποιος που έχει ζήσει χρόνια σε αγγλόφωνη χώρα και να έχει καλή προφορά. Σε βιντεοκλήση δεν θα βγουν ποτέ. Θα είναι μόνο τηλέφωνο, θα είναι μόνο μηνύματα, θα είναι μόνο love bombing, love bombing, love bombing, love bombing. Μόνο. Τίποτε άλλο. Και αυτό που έχουν σκοπό να κάνουν είναι να μας κάνουν να τους ερωτευτούμε, να τους αγαπήσουμε. Είπαμε ότι οι φωτογραφίες τους είναι κλεμμένες. Και μετά θα αρχίσουν να λένε ιστοριούλες του τύπου «Σ' αγαπώ πάρα πολύ και θέλω να βρεθούμε, αλλά μου έχει τύχει μια δυσκολία και μου κρατάνε τα λεφτά μου στην τράπεζα μπλοκαρισμένα και θέλω να μου στείλεις αν μπορείς 100 ευρώ ή 200 ευρώ ή 500 ευρώ ή 1000 ευρώ για να αλλάξω το διαβατήριό μου, για να πάρω ένα διαβατήριο και θα πάρω δικηγόρο και θα πάρω το ένα και θα πάω το άλλο και αυτό μπορεί να πηγαίνει και να πηγαίνει για μήνες και να αποσπάσουν από μερικές χιλιάδες ευρώ μέχρι πολλές χιλιάδες ευρώ από τα θύματα τους. Σας ξαναλέω, αν γράψετε catfishing στο YouTube, αν γνωρίζετε και την αγγλική γλώσσα καλά, υπάρχουν πολλά βίντεο στα οποία είναι αληθινές ιστορίες και κάθονται και μιλούν τα θύματα. Εγώ βλέπω, έχω δει κάποια αποσπάσματα από την εκπομπή αυτού του Αμερικανού, τον Dr. Phil. Δεν συμφωνώ απολύτως με όσα λέει και όσα κάνει, αλλά έχει κάποια αποσπάσματα που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικά, που πάνε εκεί πέρα οι άνθρωποι και είναι αφιονισμένοι. Είναι ναρκωμένοι. Υπάρχουν όλα τα σημάδια ότι συνομιλούν τόσο καιρό με κάποιον ο οποίος είναι απατεώνας, με κάποιον ο οποίος δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, με κάποιον ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν είναι ο Άλεξ Τζόζεφ ή δεν είναι, ξέρω εγώ, αυτός που προσποιείται ότι είναι. Έχουν φάει ένα σωρό χρήματα. Τους αποδεικνύει η εκπομπή, γιατί αυτές οι εκπομπές έχουν πολλά μέσα και μπορεί να φέρουν ακόμη και στο στούντιο τον ίδιο τον άνθρωπο που είναι στις φωτογραφίες για να τους το δείξουν ότι αυτός που εσύ νομίζεις ότι είναι ο Άλεξ Ιωσήφ, Αλέξανδρος Ιωσήφ, ο Άλεξ Τζόζεφ, αυτός είναι ο γιατρός ο Τάδε. Κάτσε να το βρούμε ποιος είναι. Κάτσε να βρούμε ποιος είναι, να βρούμε ακριβώς το όνομά του, γιατί το έχουμε εδώ πέρα. Αυτός λέει είναι ο Σίφ Αλέξανδρος. Εμείς όμως ξέρουμε ότι πρόκειται... ότι πρόκειται για έναν γιατρό Ιταλό. Το είχαμε δει προηγουμένως. Πού είναι, πού είναι, πού είναι. Έμαθα τώρα να χρησιμοποιώ το Μιχάρι μπα. Έμαθα. Και έχει διαλέξει και ελκυστικό κύριο. Μια πενταριά είναι σίγουρο γιατρός, είναι ελκυστικός. Είναι ο Δόκτωρ Παλέρμο Αγκούστο αυτός. Δεν είναι ούτε Άλεξ Τζόζεφ ούτε τίποτα. Ας πούμε στην εκπομπή
που σας λέω, μπορεί να παρουσιάσει αυτόν τον γιατρό, αυτοπροσώπος, και να πει μου έχουν κλέψει τις φωτογραφίες μου, μου έχουν κλέψει την ταυτότητά μου. Δεν είμαι εγώ αυτό το πρόσωπο με το οποίο συνομιλείς, και να εξακολουθούν να είναι αφιονισμένοι και θυσμένοι και να πιστεύουν ότι έχουν βρει τον πραγματικό έρωτα που στον έχει πουλήσει κάποιος απατεώνας. Προσοχή πολύ από τα ψεύτικα προφίλ, από τους απατεώνες σχέσεων, από ανθρώπους που φαίνονται πολύ καλοί για να είναι αληθινοί στα social media, στις εφαρμογές γνωριμιών, οι οποίοι, είπαμε, χρησιμοποιούν ψευτικές φωτογραφίες, μας μιλούν μέσα από Google Translate, μας κάνουν φοβερό love bombing, μας κολακεύουν, προσπαθούν να φτιάξουν ερωτική σχέση μαζί μας, δεν θα βγουν ποτέ στην κάμερα, ποτέ των ποτών δεν θα βγουν στην κάμερα, αυτό είναι ένα από τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά. Κάνουμε reverse image search στο google.image.com τις φωτογραφίες για να δούμε ότι δεν ανήκουν σε αυτούς. Παναγία μου, γιατί δεν κάνω τώρα τη φωτογραφία αυτή του γιατρού? Πολύ καλή ιδέα. Θα κάνω τη φωτογραφία του γιατρού και θα σας τη δείξω. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε εδώ στο images.google.com και κάνουμε reverse search τη φωτογραφία του γιατρού, να δούμε τι θα μας βγάλει. Μια φωτογραφία που να φαίνεται μόνο στο γιατρός, αυτή είναι εδώ. Γιατί είναι όλα απεικονίσεις οθόνης που έχω κάνει. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Επειδή είναι μια φωτογραφία που έχει μάσκα, μας βγάζει διάφορους με μάσκα, δεν μας βγάζει τον ίδιο. Τώρα ψάξουμε άλλη. Find image source, λέει. Να το, το βρήκαμε. Το βρήκαμε ποιος είναι. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Είναι από τις timeline φωτογραφίες του Dr. Augusto Palermo. Να τον εδώ. Αυτός είναι ο πραγματικός γιατρός. Αυτός είναι ο πραγματικός γιατρός, ο Dr. Augusto Palermo, ο οποίος έχει 2.700 likes, 2.800 followers, δεν έχει πάρει κάποιον ο οποίος να είναι έτσι και πολύ, πολύ γνωστός. Να, ο σκύλος του γιατρού, είναι όλες κλεμμένες οι φωτογραφίες του γιατρού. Και βλέπετε, ο γιατρός είναι Ιταλός. Είναι σε αυτή την κλινική ο γιατρός, είναι ένα πραγματικό πρόσωπο ο γιατρός. Δεν είναι αυτός ο τύπος ο οποίος μας έγραφε ότι τον λένε Άλεξ Ιωσήφ και δεν ξέρω τι. Να. Είναι ένας Ιταλός γιατρός. Να το. Καταλάβατε. Ορθοπαιδικός είναι. Λοιπόν. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει μπει και έχει κλέψει τις φωτογραφίες του γιατρού. Και φυσικά δεν έχει βάλει τις φωτογραφίες με τις... Φυσικά δεν έχει βάλει τις φωτογραφίες με τις ακτινογραφίες. Έχει βάλει τις φωτογραφίες που φαίνεται ο γιατρός γκόμενος. Άλλος αυτός. Λοιπόν. Είδατε, εγωιτευτικός ο γιατρός. Να τον εδώ πέρα. Γιατί τώρα που τον βλέπω καλύτερα δεν μου πολύ αρέσει. Να τον. Να αυτή η φωτογραφία που είχε άλλο στο Facebook. 1η Δεκεμβρίου στον Πέργαμο στην Ιταλία. Ας δούμε τι... Να δούμε, γίνεται η μετάφραση. Δεν ξέρω ιταλικά. Ξέρω ιταλικά. Όχι. Όχι. Δεν ξέρω να μεταφράσω. Κανονικά πρέπει να έχει μετάφραση. Τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι σας λέω. Ότι αυτός είναι ένας Ιταλός γιατρός και σίγουρα δεν είναι ο Αλέξανδρος Ιωσήφ, αυτός ο οποίος προσπάθησε, έκλεψε τις φωτογραφίες και προσπάθησε να μας ξεγελάσει. Αυτά. Προσοχή από τους απατεώνες σχέσεων. Αυτούς που ψαρεύουν για να βρουν ευάλωτους ανθρώπους, να τους προσελκύσουν και να εγκληματίσουν εις βάρος τους συναισθηματικά και οικονομικά. Σας χαιρετώ.